Έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Κύριε Σταϊκούρα, καλημέρα. Καλησπέρα. Είμαστε καλά? Δόξα τω Θεώ, εσείς? Ωραία. Η αφορμή για να μιλήσουμε σήμερα στην εκπομπή μας ήταν αυτή η ευχάριστη είδηση που είχαμε της ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης, τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, της αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου της Λαμίας όσον αφορά την ογκολογική κλινική και το κτίριο, γιατί για τα κτηριακά φαντάζομαι ότι κουβεντιάζουμε, το κτίριο της νέας ογκολογικής κλινικής και της εκτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει από το νοσοκομείο, εδώ και αρκετά χρόνια έχει ξεκινήσει, και βλέπω με χαρά ότι πια έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι έτσι? Είναι αληθές, αλλά έχουν μεσολαβήσει, όπως σωστά αναφέρατε, πολλά σημαντικά βήματα και συστηματική εργασία και συνεργασία των πολιτικών ηγεσιών των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών την τελευταία διετία, mm-hmm. με τις διοικήσεις της 5ης ΥΠΕ και του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας επίσης την τελευταία διετία. Να σας θυμίσω ότι στις αρχές του 2020 δημοσιοποιήσαμε την πρόθεση δημιουργίας ογκολογικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Mm-hmm. Στη συνέχεια οι διοικήσεις της 5ης ΥΠΕ και του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας όφυλαν να προχωρήσουν στην τροποποίηση του οργανισμού σε συνεργασία με τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών. Mm-hmm. Η διαδικασία δεν ήταν εύκολη. Η τροποποίηση εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών πριν κάποιους μήνες και πέρασε σε ΦΕΚ μόλις στο τέλος του προηγούμενου μήνα, 29 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Στο μεσοδιάστημα αξιοποιήσαμε το χρόνο και ζήτησα συνάντηση και σύσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας τον Ιούλιο, 9 Ιουλίου, mm-hmm. για να δούμε πώς πάνε τα σχέδια του έργου, αν χρειάζονται τροποποιήσεις, πώς θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και ποιος θα κάνει τη δημοπράτηση. Ωραία. Διότι όλα αυτά τα έργα δεν είναι εύκολο με τις τεχνικές υπηρεσίες να υλοποιηθούν που έχουν τα νοσοκομεία ή ακόμα αν θέλετε και το Υπουργείο Υγείας. Αυτά 9 Ιουλίου. Στη συνέχεια 26 Αυγούστου έγινε τηλεδιάσκεψη, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Διοίκησης και Στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ και των Διοικήσεων της 5ης ΥΠΕ και του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Εκεί ουσιαστικά αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του έργου, η ένταξη και χρηματοδότηση του έργου του κτηριακού τμήματος, σωστά το λέτε, από το υπερταμείο, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωραία. Ανακοινώθηκε αυτό στις 24 Σεπτεμβρίου και στις 13 Οκτωβρίου, δηλαδή πολύ πρόσφατα, αυτό που είπατε κι εσείς, δημοσιοποιήθηκε η έγκριση της ένταξης του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μάλιστα. Άρα, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα όσων έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Σωστά. Δεν μένουμε μόνο όμως σε αυτά. Ναι. Σήμερα επισκέφθηκα το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, ζήτησα να υπάρξει μια συνάντηση με τις αντίστοιχες διοικήσεις, τις 5ης ΥΠΕ και το Νοσοκομείο Λαμίας, για να δούμε τα επόμενα βήματα. Σωστά. Γιατί ενετάχθη στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά θα πρέπει να υλοποιηθεί το έργο. Mm-hmm. Οπότε επικοινωνήσαμε με την διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ. Αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται, πιθανότερα Τετάρτη, θα συνεδριάσει η Υπουργική των Γενικών Γραμματέων προκειμένου να εντάξει και αυτό το έργο ανάμεσα σε άλλα στα έργα των μεγάλων επενδύσεων. Ναι. Αυτό ουσιαστικά θα είναι η εισήγηση προς την Διευθυντική Επιτροπή Μεγάλων Επενδύσεων που θα συνεδριάσει το πιθανότερο την μεθεπόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Εκεί υπάρχει συμμετοχή και του Υπουργού Οικονομικών, έτσι ώστε να αποφασιστεί η ένταξη των έργων στα έργα μεγάλων επενδύσεων, που σημαίνει ότι το ΤΑΙΠΕΔ αναλαμβάνει την δημοπράτηση και ουσιαστικά υλοποίηση των μεταγενέστερων βημάτων του έργου. Δηλαδή, τότε θα υπάρξει μια προγραμματική σύμβαση, συμφωνία, του ΤΑΙΠΕΔ. Ακόμα δεν είναι σαφές αν θα είναι με το Υπουργείο Υγείας, με την 5η ΥΠΕ ή με την διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Ναι. Το πιθανότερο είναι με την διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, προκειμένου να βγει σύμβαση στο πλαίσιο του τεχνικού δελτίου και τα τεύχη της δημοπράτησης μέχρι το τέλος του έτους. Μάλιστα. Εκτιμώ ότι θα γίνει αρκετά νωρίτερα. Ωραία. Παράλληλα, άρα πάμε σε διαδικασίες εξπρές πια.
πάμε σε διαδικασίες πολύ σύντομες. Γι' αυτό και μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, πέρασε λίγο απαρατήρητο, με προϋπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, δώσαμε την δυνατότητα στο ΤΑΙΠΕΔ να προχωράει και σε δημοπρατήσεις έργων, έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, αφού πολλές φορές δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό ή υπηρεσίες σε υπουργεία ή σε νοσοκομεία για να υλοποιήσουν σχετικά έργα. Όχι μόνο σε νοσοκομεία. Για να αντιληφθώ λίγο, Υπουργέ μου, για να αντιληφθώ λίγο το κόνσεπτ με το οποίο θα προχωρήσουμε. Σημαίνει ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας θα ετοιμάσει τα τεύχη δημοπράτησης και το ΤΑΙΠΕΔ θα κάνει τις δημοπρασίες. Το Νοσοκομείο Λαμίας ολοκληρώνει την προμελέτη. Ναι. Με βάση τα τελικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το ακίνητο. Σωστά. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει φτιάξει κάποιες καταρχήν συμβάσεις, τις οποίες θα συζητήσει με το Υπουργείο Υγείας και με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Προκειμένου με βάση αυτές τις συμβάσεις να υπάρξει σχετική υπογραφή μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του φορέα. Ωραία. Που θα έχει σχέση με το Υπουργείο Υγείας, ώστε αυτή η σύμβαση μαζί με την προμελέτη που θα ακολουθήσει η μελέτη, ναι, να οδηγήσουν στην στην δημοπράτηση του έργου. Ωραία. Η οποία δημοπράτηση του έργου εκτιμάται ότι θα γίνει το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους. Σύμφωνοι. Να κάνω λίγο μια ακόμα ερώτηση λίγο πιο πρακτική. Και καθότι μιλάμε με τον Υπουργό Οικονομικών, δεν θα μπορούσε να είναι πέρα από τα οικονομικά. Όταν πρωτοξεκίνησε αυτή η συζήτηση για το θέμα της ογκολογικής κλινικής και τυχόν ακτινοθεραπείας στη Φθιώτιδα, στο νοσοκομείο της Λαμίας, έχουν περάσει περίπου 10 χρόνια από τότε, για την πρώτη πρωτόλια συζήτηση που είχε γίνει για αυτό, το κόστος που προϋπολογίζαμε τότε ήταν γύρω στα 7-8 εκατομμύρια, κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι ουτοπικό για σήμερα. Σήμερα έχουμε μια εικόνα του κόστους του συνολικού, του κτηριακού κόστους για το έργο που προχωρούμε. Να σας υπενθυμίσω ότι 24 Σεπτεμβρίου, ναι, έκανα σχετική ανακοίνωση, την οποία και δημοσιοποίησα προφανώς, και στην οποία αναφέρω ότι η χρηματοδότηση είναι αρχικά 16 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, αρχικά. Αρχικά λέω, με την έννοια ότι αυτό το ποσό ουσιαστικά έχει περιληφθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ωραία. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε μια πρώτη εικόνα ότι μέχρι 16 εκατομμύρια είναι πλήρως και το έργο κατοχυρωμένο. Πολύ ωραία. Έχω την αίσθηση ότι είναι κοντά στην πραγματικότητα, γιατί ναι, είναι ένα μεγάλο έργο. Δεν ξέρω, προφανώς οι ακροατές μας δεν μπορούν να ξέρουν τις λεπτομέρειες, αλλά μια εικόνα που έχω... Είναι ένα εμβληματικό έργο, ναι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή. Την κοινωνική διάσταση δεν χρειάζεται να την πω, είναι προφανής. Νομίζω, ναι, νομίζω είναι ότι είναι φανερό σε όλους. Βεβαίως θα πρέπει κάποιος να το συνδυάσει και με την κοινωνική ευαισθησία που επιδεικνύει η σημερινή κυβέρνηση. Να σας θυμίσω ότι παρά τις δύσκολες συγκυρίες και τις πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, ναι, βρίσκει λελογισμένο δημοσιονομικό χώρο για να βοηθήσει ευάλωτα νοικοκυριά, ευάλωτους συμπατριώτες μας. Υπενθυμίζω συνεπώς ότι από τον Φεβρουάριο του 20 έχουμε υπαγωγή των διαγνωστικών αδειοφαρμάκων και των υπηρεσιών ακτινοθεραπείας που διενεργούνται σε ασθενείς με δυσία τα νοσήματα, μεταξύ των οποίων και καρκινοπαθείς, ναι, στον υπομειωμένο συντελεστή 6% από το 24% και το 13% αντίστοιχα. Ναι. Άρα ουσιαστικά προσπαθούμε να διευκολύνουμε μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα αρκετών συμπατριωτών μας. Ταυτόχρονα όμως, ναι, υπάρχει και ένας ρεαλιστικός χάρτης πλέον υγείας σε όλη την Ελλάδα. Γιατί αν δείτε, ήταν ένα από τα 8 έργα τα οποία θα δημοκρατιστούν και θα υλοποιηθούν σε όλη τη χώρα. Ναι. Το μοναδικό στην Πέμπτη είπε, το μοναδικό σε όλη την περιφέρεια, το οποίο υλοποιείται σε αυτή τη φάση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πιθανότατα θα ακολουθήσουν και άλλα έργα τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, λίγα χρόνια, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ζωή, ναι, μέχρι το 2026-2027, και έργα τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν. Οφείλω να πω, Υπουργέ μου, ότι πέρα από όλα αυτά που θέσατε, και σωστά είναι, περί της εξυπηρέτησης κυρίως των ανθρώπων που έχουν ανάγκη,
υπάρχει μεγάλη ανάγκη και εξυπηρετείται από αυτό το σχέδιο για την αναβάθμιση της ογκολογικής κλινικής του νοσοκομείου της Λαμίας, καθιέρωσης πια του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και ως περιφερειακού στην ουσία νοσοκομείου, που καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή, και η ταλαιπωρία των καρκινοπαθών για να κάνουν τις ακτινοθεραπείες τους είτε στη Λάρισα, είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, ήταν πέρα από ψυχικά και ηθικά δύσκολη και οικονομικά πάρα πολύ, και θα βοηθήσει πάρα πολύ την τοπική κοινωνία, όπως ακριβώς και η διάσωση, γιατί διάσωση ήταν, της ογκολογικής κλινικής τα προηγούμενα χρόνια, και το μεγάλωμά της με πολλούς ασθενείς, ο οποίος καλύπτει πια και στη Λαμία. Αν μου επιτρέπετε εδώ να κάνω λίγο μια μικρή ιστορική αναδρομή για να αποδείξω πως τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά μοιράζομαι το ίδιο όραμα που αναφέρατε κι εσείς, να γίνει ένα πραγματικό μεγάλο περιφερειακό νοσοκομείο. Ποια είναι η ευθύνη της πολιτείας? Είναι να βοηθά καταρχήν τις υποδομές. Και αν ανατρέξετε στην διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία σε δύο περιόδους, σας θυμίζω την προσπάθεια που έγινε με καθυστέρηση μετά, αλλά ευτυχώς ολοκληρώθηκε, για Μαγνητικό, ναι, για Αξονικούς, mm-hmm, για το Αιμοδυναμικό, ναι, για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, mm-hmm, και τώρα για την Ογκολογική. Άρα ουσιαστικά σε ό,τι αφορά τις υποδομές, νομίζω, εκτιμώ και αποδεικνύεται από τα στοιχεία που σας είπα, ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια ειδηλιακή κατάσταση. Ούτε σημαίνει ότι η κάθε επιτυχία δεν πρέπει να είναι εφαλτήριο για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο ένα νοσοκομείο. Και σίγουρα χρειάζεται σημαντική ενίσχυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο, σε ανθρώπινο δυναμικό. Ναι, είναι ένα σημαντικό όμως κομβικό ζήτημα, στο οποίο δεν εμπίπτει στις δικές σας αρμοδιότητες, το αντιλαμβάνομαι μέχρι εκεί. Αυτό όμως που βλέπω, και οφείλουμε να το πιστώσουμε στους ανθρώπους που ασχολούνται με την υγεία στο νομό, είναι ότι με εξαιρετικά αντανακλαστικά κινούνται στην υλικοτεχνική υποδομή, αλλά δεν έχουμε την αντίστοιχη υποστήριξη στο ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή και την μονάδα εντατικής θεραπείας που έγινε με τη χορηγία του Ιδρύματος Νιάρχου, και να μην μπορούμε να τη λειτουργήσουμε γιατί δεν έχουμε προσωπικό. Μήπως πρέπει το αντίστοιχο Υπουργείο, και δεν περιμένω από σας κάποια δήλωση γι' αυτό. Θέλω απλώς να σας πω, ναι, ότι για το συγκεκριμένο θέμα, mm-hmm, το οποίο ετέθη σήμερα στην συζήτηση που είχαμε τις διοικήσεις, ναι, ο προβληματισμός που με ετέθη δεν είναι αν υπάρχει επάρκεια στις θέσεις οι οποίες βγάζει το Υπουργείο Υγείας, είναι εάν κόσμος πηγαίνει στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ή πηγαίνει για μικρό χρονικό διάστημα και φεύγει στη συνέχεια. Εννοείται, όταν λέτε κόσμος, εννοείται εργαζομένους. Εννοείται για τους. Εργαζόμενοι, ναι. Ωραία. Εργαζόμενοι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και γι' αυτό λέω ότι δεν είναι της δικής σας αρμοδιότητας. Ή είναι τελικά της δικής σας αρμοδιότητας. Υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Εάν υπάρχουν θέσεις. Ναι. Και θέσεις υπάρχουν. Σωστά. Είπατε και εσείς ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Σε ό,τι αφορά την μονάδα η οποία δημιουργήθηκε. Mm-hmm. Αλλά πιθανότητα υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Άρα εκεί φαίνεται ότι υπάρχει επάρκεια θέσεων που έχει προβλέψει η ελληνική πολιτεία για να στελεχωθεί το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Όμως δεν φαίνεται η ανταπόκριση να είναι αυτή που θα προσδοκούσα. Ναι, αυτό είναι κάτι που θα πούν. Η συζήτηση, Υπουργέ μου, έχει πάει στο επόμενο επίπεδο. Ισχύει ότι έχουν προκηρυχτεί οι θέσεις, ισχύει ότι βγαίνουν και άγονες. Και ο προβληματισμός μου έρχεται στο αν θα πρέπει να δοθούν άλλα κίνητρα ή αν θα πρέπει να μην προκυρήσονται όλες οι θέσεις πανελλαδικά την ίδια εποχή. Γιατί αυτό και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Συμφωνούμε. Αλλά αφορά και τις διοικήσεις, τόσο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, όσο και τη Πέμπτη Κύπρα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Στην εκπομπή έχουμε κάποια θέματα ανοιχτά για τον νομό. Θα ήθελα με την παρουσία σας να δεσμευτούμε ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα σχετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.